θα πάμε σήμερα? Είμαι στις Σέρρες με τον μπαμπά μου. Στις Σέρρες θα πάμε. Ωραία, μια μπουγάτσα θα φάσει εκεί, μια μπουγατσούλα, ωραία. Αχ, να σας φέρω μια φορά. Με τον μπαμπάκα σου στις Σέρρες. Μέχρι να έρθει η μπουγάτσα θα γίνει μπουγάτσα. Για πες μου το κόνσεπτ. Έχουμε μια φίλη, τη Χριστίνα, η οποία έχει μια κάβα. Μια πολύ καλή κάβα, μικρή, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και αναδιαστήματα έρχονται διάφοροι εινοποιοί και κάνουν παρουσιάσεις των κρασιών τους. Οπότε, επειδή ο πατέρας μου πηγαίνει συνεχώς εινογευσίες, με πήρε μαζί του. Πάμε να δούμε τι θα πούν τα κορίτσια. Ειρήνη μου, τι σκέφτησαι? Έκανα λάθος, είπα να βάλω 4. Γιατί το μετάνιωσες? Γιατί είδα που έχει βάλει 2 ζακέτα. Και μου αρέσει ένα άλλο μπουφάν. Έχω δει πολλές jackets από την Κάτια, αλλά δεν έχω δει ένα μπουφάν έτσι. Αλλά έβαλε 2 και ήταν πιο πολύ styling και έκανα λάθος. Το δώσω αύριο. Αλλά μου αρέσει το παντελόνι σου. Mm-hmm. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν το έχω ξαναδεί πάνω σου. Μου αρέσει που έχει δέσιμο πάνω στο high boot, μου αρέσει το παπούτσι. Μου αρέσει τα διαφορετικά σκολαρίκια που φοράς σήμερα. Ο συνήθως. Και blinky, πολύ blinky, το κραϊόν. Για σένα τα βάλα αυτά. Ναι, γυαλίζει και μου αρέσει. Και το μαλλί σου, σου πάει. Και μου αρέσει το ζεβάγκο. Έτσι, μπράβο. Είδες, το έμαθα. Ειρήνη, yeah. Μας εντυπωσιάζεις μέρα με τη μέρα. Λοιπόν. Ωραία. 3,3 ο μέσος όρος. Να πάω. Και δεν πας, βρε Κάτια μου, με χαμόγελο. Εντάξει. Θα προσπαθήσω. Πάμε. Γεια σας. Γεια σου. Στέλιο, Στέλιο, Στέλιο. Πώς σου φαίνεται η Κάτια σήμερα που έβγαλε το σακάκι πριν μπει στο πλατό. Τι φοβάσαι, παιδί μου, μπαμπούλας είμαι. Και είναι πολύ στρεσαρισμένο το κο... Αχ, βρε Κάτια μου σήμερα. Έχεις αγχωθεί πάρα πολύ σήμερα. Ωραία. Θες να μου πεις τώρα τι πρόβλημα υπάρχει? Κάνω πολύ μεγάλες προσπάθειες για να με δω. Και σακάκι, ξεσακάκι, εντάξει, οκ, okay, ναι. Θα βάλω και άλλα πράγματα, προφανώς. Θα το τάραξες κι εσύ, βρε Κάτια μου. Κορίτσι μου, καλό. Καμιά φορά δεν το αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπω απλά στην εικόνα μου και δεν σκέφτομαι. Α, έβαλα 6 σακάκια την προηγούμενη εβδομάδα, έβαλα 4. Α. Ναι, καλά κάνουν και λίγο χαμογελάνε και τα κορίτσια για να το κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο το κλίμα. Ναι, γιατί όντως είναι αστείο. Εσύ καλά κάνεις και το παίρνεις σοβαρά, αλλά φοράς κάθε μέρα 2 σακάκια. Κάθε μέρα. Ωραία, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, κούκλα. Λοιπόν, πρώτον, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα σου πω, αλλά αυτό το υγρό στα μάτια σου σου πάει. Όχι να μην κλαις, αλλά σου πάει. Μου το είπε και η Τζέννη. Είσαι πολύ όμορφη όταν κλαις. Πολύ. Άμα γίνω ηθοποιός τελικά, όπως λέει η κυρία Χριστοπούλου, θα με βάζουν μόνο να κλαίω. Εγώ θα έχω πει ακριβώς κορίτσι μου. Τέλειο θα είναι, γιατί καταρχήν γίνεις ηθοποιός, θα είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να θα λες δικά σου, θα σου πω, θα λες αυτά, θα διαβάσεις το ρόλο. Τέτοια βάση. Θα κλαίς όλη μέρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, είναι πολύ εύκολο εμένα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πέρα από αυτό, σήμερα. Πέρα από το κλάμα σου, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μία εικόνα καινούργια πάνω σου. Είσαι πάρα πολύ πιο ανάλαφρη, πιο γλυκιά, πιο ξεκούμποτη, πω να σου πω. Και είσαι ό,τι πρέπει για να πας ένα απόγευμα κάπου, είτε στην επαρχία, είτε στην πρωτεύουσα, είτε οπουδήποτε. Αν ήσουν τώρα με 2 σακάκια, όχι τα ίδια θα λέγαμε, δεν θα ήταν ωραίο το look. Θα ήταν πάρα πολύ σφιχτό. Είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Το καταλαβαίνεις ή εσύ νιώθεις ότι επειδή τα άλλαξες και χαλάσαμε λίγο την... Θες αυτό που έχεις προγραμματίσει, δεν είσαι καθόλου ωραία. Γιατί πραγματικά είσαι πολύ ωραία. Δεν σου το λέω επειδή είσαι στεναχωρημένη για να σου φτιάξω τη διάθεση. Ξέρεις, δεν είμαι από αυτούς. Το ξέρω. Ναι. Τώρα, αυτό το παντελόνι, αν δεν ήταν φορεμένο με αυτό το μπουφάν, δεν θα ήταν ωραίο. Με αυτό το μπουφάνο που κάμισο και αυτό το δερμάτινο που κάμισο είναι μέσα. Λοιπόν, αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Το έκλεψα από ένα άλλο μου look. Το έκλεψες τέλεια. Είδες καμιά φορά τι γίνεται άμα ανακατεύεις τα πράγματα. Το θέμα είναι τι θα κάνω με το άλλο μου το look. Εγώ ξέρεις σε τι πειρασμό μπαίνω όταν σας βλέπω κάθε μέρα να πάρω ένα από τη μία, ένα από την άλλη, να κάνω ένα καινούριο look. Μια άλλη παίχτρια. Δικιά μου, η δική μου προσωπική, αλλά δεν γίνεται. Αλλά εσύ είδες που γίνεται και το έκανες, τι ωραία τώρα. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά που συνήθως δεν μου αρέσουν καθόλου σε γλυκαίνουν πάρα πολύ. Το κραγιόν είναι τέλειο. Είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Και τα σκουλαρίκια είναι τέλεια που είναι τόσο αθλέτικο όλο αυτό.
Δεν τα λέτε αυτά επειδή στεναχωρέθηκα, γιατί αν το κάνει και δεν θέλω. Αλήθεια σου λέω. Αν ήταν δηλαδή... Αλήθεια, θα σου φέρνα μία σοκολάτα και θα σου βάζα ένα, δεν μου άρεσε. Δεν το βλέπει, δεν μπορεί να είσαι πάρα πολύ ωραία. Όταν θα σε δει, όταν θα ηρεμήσει και θα το ξανασκεφτεί, η εικόνα σου είναι καταπληκτική σήμερα. Εντάξει. Άρα να αγοράζω μπουφάν. Δεν είναι κανόνα. Όπω είσαι σήμερα, έτσι όπω είσαι τώρα. Λοιπόν. Τρία. Ευχαριστώ. Τρία από τον Στέλιο. Κάποια. Χάρη μου, εσύ πώς το βλέπεις το κορίτσι μας σήμερα? Είσαι πάρα πολύ ωραία ντυμένη για μια κάβα. Φαντάζομαι θα βγάλεις αυτό το μπουφάν. Και θα μείνεις με το πουκάμισο, είναι βελουδινό, κοτλέτι είναι. Δερμάτι. Α, ένα κομμάτι είναι. Η επένδυση ήταν αυτό. Αυτό το έβαλα... Α, δεν κατάλαβα, νομίζω ότι ήταν πουκάμισο από μέσα. Γιατί δεν θα μπορούσα εγώ να βάλω απλώς ένα μπουφάν σκέτο. Είπαμε, ναι, να αφήσουμε το σακάκι, αλλά μην το τελείως ξεφύγουμε, ναι. Γιατί χειλάει, κύριε Χριστόφου. Α, φαντάστηκα ότι είναι ένα πουκάμισο. Δεν είναι, λοιπόν. Είναι η επένδυση του μπουφάν. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ το κεφάλι σου. Και είσαι πάρα πολύ γλυκιά. Βγάζοντας τον μπουφάν αυτό με το πουκαμισάκι σου, πάρα πολύ ωραία. Κυρία Φουρτούνη, να ντύνεστε έτσι συχνότερα. Τρία. Ευχαριστώ. Έλενα. Λοιπόν, Κατιούλα μου, εντάξει, ισορροπήσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο παντελόνι. Εγώ θα ήθελα να μην έχει αυτό το τελείωμα το δέσιμο, γιατί κάπως δεν είναι από τα αγαπημένα μου εμένα αυτό το στυλ και το look. Μου αρέσει πάρα πολύ η ζώνη. Μου αρέσει πολύ αυτό το dark έτσι ρούχο που φοράς, παντελόνι. Μου αρέσει η τσάντα μαζί με το παντελόνι, γιατί όπως το βλέπω και τα χέρια σου κάτω δεν μου κάνει καθόλου ξένο. Θα μπορούσα να σε δω με ένα μελιτζανί ζιβάγκο ή με μια μελιτζανή ζώνη. Για να σπάσουμε λίγο έτσι όλο αυτό το μπέζο λευκό κοκαλί. Ιδανικό θα ήταν τώρα. Ορίστε. Ιδανική θα ήταν μια μελιτζανή ζώνη. Ναι, θα μπορούσα άμα την βλέπαμε. Ναι. Ωραία αξεσουάρ, φωτεινά, λαμπερά, ωραία εσύ, ωραίο κραγιόν, ωραία ζωή, χωρίς σακάκια. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Κάτια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12,3 η τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Κοίταξε με που σε κοιτώ. Πολύ καλή είναι. Το ξέρω. Και χωρίς σακάκι, ε. Θα τα πετάξω, μου φαίνεται. Όχι, να μην τα πετάξεις. Να πειραματίζεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ. Και από εδώ.